Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πρώτα σας ευχαριστούμε για το υπέροχο προχθές, την περιποίηση και τα λοιπά. Όλο αυτό που συνέβη στο καραβάκι είναι εκπληκτικό. Όσοι δεν έχετε κάνει βόλτα με το καραβάκι, πρέπει να την κάνετε άμεσα. Πρέπει να το στηρίξουμε όλοι το καραβάκι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι κάθε είναι μέρα και... είναι διαφορετική, κάθε εικόνα είναι διαφορετική. Σωστό. Οπότε όλοι οι Καστοριανοί πρέπει να τους στηρίξουμε. Και πώς θα καταλάβετε, αν δεν έχετε κάνει αυτή την βόλτα, γιατί μαγεύονται όλοι οι τουρίστες που έρχονται στην Καστοριά και κάνουν τη βόλτα με το καραβάκι. Θα το καταλάβετε άμεσα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτά και για πολλά ακόμη είμαστε εδώ με τον κύριο Σαλβαρίνα σήμερα, μια και έχουμε, είναι πρόεδρος Μακεδνός, όπως γνωρίζετε, και φυσικά έχουμε εξέλιξη που αφορά το Λατομείο. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα, κύριε Σαλβαρίνα. Και με εντάσεις κάποιες φορές, αλλά φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα και αυτό έχει σημασία. Μας πήρε πάρα πολύ καιρό, έτσι. Το θέμα είναι ότι 8 μήνες πρόεδρος στην Μακεδονία. 8 μήνες. Έτσι. 58 γνωμοδοτήσεις από όλα τα υπουργεία. Μία-μία, με το τηλέφωνο, με κυνηγητό, για να μπορέσουμε να τα πάρουμε και να τακτοποιήσουμε... Και να πάρουμε την άδεια του Λατομείου. Τους περιβαλλοντολογικούς όρους, οι οποίοι ήταν το πιο σημαντικό. Αυτοί βγαίνανε περίπου στα 3,5 με 4 χρόνια. Το κυνηγήσαμε και πήραμε όσο γινόταν πιο νωρίς. Για να πάρουμε λοιπόν την πολυπόθητη άδεια για να μπορέσει να λειτουργήσει το Λατομείο. Έτσι ακριβώς. Όλη αυτή λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδρομή, είχαμε και υπενθυμίζω ότι είχαμε τον διαγωνισμό για τον Λατομείο που τελικά λόγω των δικαστικών μπλοκών, ενστάσεων κτλ. Πηγαίνει την ιστορία αυτή αρκετά πίσω, όχι όμως ότι διαγράφεται από την Δημοτική Αρχή, θα γίνει κάποια στιγμή μόλις ξεκαθαρίσουν και πάλι οι δικαστικές υποθέσεις ο διαγωνισμός, αλλά μέχρι τότε, κύριε Σαλβαρίνα... Μέχρι τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί. Τις τελευταίες μέρες θα έχετε παρατηρήσει ότι μιλάμε για τον προγραμματισμό των Δήμων, Καστοριάς, Άργους, περιφέρειας, γιατί έρχεται και η Σύραγγα, έρχεται και φυσικό αέριο, έρχονται και τα θέματα της αντικατάστασης του δικτύου. Θα υπάρξουν μεγάλα έργα πολλά, στο νόμο. Πολλά έργα. Πολλά και έργα. Πολλά και μεγάλα. Mm. Αυτό σημαίνει υλικά. Και χωρίς Λατομείο αυτά τα έργα δεν υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί το προμηθεύονται από την Κοζάνη. Έτσι. Ακόμα και στους ιδιώτες, οι εταιρείες κυροδεμάτων εδώ στην περιοχή μας επιβαρύνονται με 30% πάνω στη τιμή. Ας μιλήσουμε για το απλό του κόσμου στην ουσία. Και για τα μεγάλα έργα, πιστεύω ότι το Λατομείο θα διευκολύνει πάρα πολύ την κατάσταση αυτή. Για όλα τα έργα τα δικά μας του Δήμου του Άργους Οριστικού και του Νεστορίου. Θα έρθουμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται όλο αυτό, αλλά πάμε σε μια αναδρομή. Πώς φτάσαμε ως την άδεια? Το Λατομείο για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την συγκεκριμένη άδεια και όλο αυτό είναι στερείται πόρους ο Δήμος. Και η Μακεδνός. Έτσι. Και η Μακεδνός, ναι. Κατά επέκταση. Mm-hmm. Πώς φτάσαμε λοιπόν, γιατί μιλήσατε για σειρά γνωμοδοτήσεων, πόσο χρόνο πήρε όλο αυτό, πόσο ψυχοφθόρο είναι από την άλλη, την ώρα που έπρεπε να είστε και στα δικαστήρια για όλες αυτές τις υποθέσεις δικαστικές. Ο αγώνας μας δύσκολος, πάρα πολύ. 58 γνωμοδοτήσεις, τι να σας πω τώρα, κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αλλά τελείωσε. Αυτό έχει σημασία. Τελείωσε. Τελειώσαμε με τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Τελειώσαμε με τις τεχνικές μελέτες. Να μας πείτε τώρα ποια είναι η κατάσταση στο Λατομείο. Δηλαδή αυτό το διάστημα χωρίς να έχει ουσιαστική λειτουργία. Ποια είναι η κατάσταση μηχανημάτων, τι γίνεται με προσωπικό εκεί, πόσοι θα δουλέψουν από εδώ και πέρα, πώς θα μπει η σειρά εκεί πάνω τώρα για να ξαναπάρουν πρόσημοι μηχανές. Λοιπόν, εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Υπουργείου. Έτσι, μιλάμε για ένα κόστος έργων αποκατάστασης του Λατομείου στις 309.000.
309.000 χρειάζονται γιατί? Για την αποκατάσταση. Για την αποκατάσταση. Έχουμε δεντροφυτεύσεις που σε διάρκεια πενταετίας θα γίνουν αυτά. Δεν μας λένε με το καλημέρα πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες. Εδώ είναι και ως απάντηση αυτό, γιατί υπήρξαν κάποιοι σύλλογοι εκεί της περιοχής, αν θυμάμαι καλά, της Κρεπενής, που διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση ουσιαστικά του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν πάτε σε ένα σχέδιο αποκατάστασης όσων περιοχών εκεί και όσων τμήματων εκμετάλλευσης κάνουμε. Εκμετάλλευσης κάνετε να δεντροφυτεύετε στην πορεία. Να δεντροφυτεύσουμε. Τα σημαντικότερα από το Υπουργείο, να σας αναφέρω, είναι όσο αφορά τη σκόνη, όσο αφορά τη χρήση της ανατίναξης, με ποιο τρόπο θα γίνονται, θα γίνονται με καινούρια μέσα οι ανατινάξεις, ώστε να μην έχουμε τις δονήσεις αυτές που χρειάζονται. Γιατί τα σπίτια εκεί κοντά λένε ότι τραντάζονταν με τις υπόλοιπες, έτσι. Ωραίο αυτό. Θα μπουν σεισμογράφοι σε 4-5 σημεία. Μας τα ζήτησαν πολλά υπουργεία. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα τοποθετήσουμε, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Άρα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Έχει σειρά πραγμάτων και προϋποθέσεις αυτή η άδεια. Πάρα πολλά πράγματα έχει. Που δεν υπήρχαν πριν. Όχι, όχι. Είναι πράγματα που μπαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία. Οι παλιές περιβαλλοντολογικές μελέτες ήταν πάρα πολύ απλές. Σε αυτή τη φάση που ξεκινάμε εμείς τώρα, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλει να κατασκευάσουμε τα πατάρια όλα από την αρχή. Όλες τις βαθμίδες του λατομείου να γίνουν από την αρχή. Θέλει να κάνουμε υδρονέφωση ώστε να μην σηκώνει καθόλου σκόνη. Όσο αφορά τις συντηρήσεις, το σπαστήρα, όλα αυτά ήταν τόσα χρόνια παρατημένα. Εμείς από σήμερα και πέρα ξεκινάμε με τις συντηρήσεις πάνω, του σπαστήρα, τους ελέγχους, όλη αυτή τη διαδικασία. Υπεύθυνο για όλη τη λειτουργία του λατομείου είναι το Μεταλλεία Βορείου Ελλάδος, όπου και είμαστε στη συνεχή επαφή. Άρχονται να κάνουν ελέγχους δηλαδή. Ναι. Αυτοί, τα Μεταλλεία Βορείου Ελλάδος, ήρθανε και σταμάτησαν την όλη διαδικασία και μας πήραν στην ουσία την άδεια των εκρηκτικών. Εμείς στην εβδομάδα την προηγούμενη κάναμε ένα δέλτα σίγμα, κάναμε την πρόσληψη του μεταλλιολόγου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος που θα έχουμε εκεί πέρα. Και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα Μεταλλεία Βόρειο Ελλάδος, ώστε να έρθουν, να ξαναδούν, να τα κάνουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Όπως, και να δώσουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε. Αυτό ακριβώς. Οπότε, ξεκινάμε με μια μικρή συντήρηση αυτή την εβδομάδα και πιστεύω ότι από τη Τρίτη μας είπαν ότι θα έρθουν να ελέγξουν, να δουν όλα τα πάντα. Μετά από τις γνωμοδοτήσεις και όλες τις τεχνικές μελέτες, τις άδειες, όλα αυτά, έχουν μια εικόνα. Να έρθουν να τη δουν και στην πράξη, ώστε να είμαστε. Και πότε θα αρχίσετε να σπάτε? Λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Τα μηχανήματα πάνω δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θέλουν μια συντήρηση. Εμείς τα παραλάβαμε διελειμμένα, θα έλεγα. Θέλουν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κόστος συντήρησης, έτσι. Οπότε θα προβούμε. Θυμίζουμε στο παρελθόν είχαμε όχι απλά, είχαμε και δύσκολες καταστάσεις. Είχαμε κλοπές. Πάρα πολλές. Παραβιάσεις. Παραβιάσεις. Δηλαδή εκεί ήταν ουσιαστικά ένα χάος. Ένα χάος. Σπασμένες κάμερες, κλεμμένες τα κάμερες. Τα πάντα. Όλα αυτά μέρα με τη μέρα δύσκολα, αλλά ξεκινάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το νοικοκυριό που λέει και ο Δήμαρχος είναι τώρα ο πρώτος στόχος. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με εξωτερικό συνεργάτη, ώστε τα δικά μας μηχανήματα, μέχρι να συντηρηθούν και το ένα και το άλλο, θα δουλέψουμε με εξωτερικό συνεργάτη. Δηλαδή, θα αναλάβει τη διάτρηση, την ανατίναξη και τη μεταφορά του υλικού μέχρι το σπαστήρα. Μάλιστα. Εμείς θα πάρουμε τα υλικά. Ο εξωτερικός συνεργάτης τι όφελος θα έχει από αυτό? Ο εξωτερικός συνεργάτης θα είναι. Ο οποίος έχει επιλεγεί ή θα επιλεγεί? Θα είναι για αρχή με μια μορφή ανάθεσης που μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Είναι αρχή, τα πράγματα είναι δύσκολα, κοιτάμε άμεσες λύσεις, ώστε να μπούμε. Ο οποίος πώς θα πληρώνεται, κύριε Σαλβαρίνα, με είδος, ας πούμε, με υλικό ή κανονικά? Απευθείας ανάθεση με τις εργασίες που θα κάνει εκεί πέρα. Μάλιστα. Με την επίβλεψη του μεταλλιολόγου, έτσι. Και με το που θα γίνουν οι πρώτες δύο ανατινάξεις θα πληρωθεί κανονικά. Δηλαδή, ξεκινάμε πάλι με 0 χρήματα, όπως ξεκινήσαμε και στο καράβι. Δηλαδή, πάλι με 5 ευρώ ξεκινάμε. Εκ του μηδενός όλα. Ακριβώς. Οπότε, με την πρώτη πώληση των υλικών, πιστεύω θα τον τακτοποιήσουμε και θα εξοφληθεί και από εκεί και μετά θα έχει τα έσοδα του επιχείρηση. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι στον σπαστήρα
και στην πώληση των υλικών. Οπότε πιστεύω, έτσι όπως έχουμε βάλει το σχέδιό μας εδώ και τόσο καιρό, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δύναμη θέλει και πολλή δουλειά. Τώρα θα, τη δουλειά θα την κάνει, όπως είπαμε, αυτός που θα το αναθέσετε, θα κάνετε την ανάθεση. Μετά, όταν θα είναι απολύτως στα χέρια σας, θα χρειαστεί προσωπικό καινούριο, θα χρειαστεί περισσότερο κόσμο. Αυτούς που έχουμε φτάνουν για όλα όσα θα συμβαίνουν στον ομό και το 2022 και παραπέρα. Όχι, όχι. Σε αυτή τη φάση που είναι η Μακεδνός, αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Έτσι. Άρα. Τόσα χρόνια έκανε εποχιακές προσλήψεις, ναι, οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει πολύ πιο νωρίς και πάλι εξειδικευμένα άτομα. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με αυτό και σιγά σιγά στην πορεία να φτιάξουμε τα μηχανήματά μας, να είμαστε έτοιμοι. Και μετά θα έρθουμε και στις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε αυτό το λατομείο να πάρει αρχή τώρα και να μην ξανασταματήσει. Τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, κρατώντας το στα χέρια σας αμιγώς, ή πότε θα γίνει ο νέος διαγωνισμός για να δοθεί, όπως είναι το σχέδιό σας, για εκμετάλλευση με ενίκιο, με διαγωνισμό και με ένα τίμημα. Είχαμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ύψος. Η έναρξη είναι στις 210.000. 210.000 θα εισπράττει ο Δήμος από όποιον, τουλάχιστον αυτό θα είναι ως βάση για τον νέο διαγωνισμό. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και είναι ένα πάρα πολύ, έτσι το λένε όλοι, καλό ποσό από τη στιγμή που ο Δήμος δεν θα έχει και κάποια ανάμειξη. Ουσιαστικά μόνο θα εισπράττει από αυτή την επιχείρηση. Λοιπόν, χωρίς σκόνη, χωρίς αβαρίες και χωρίς ζημιές μεγάλες, καθαρά λεφτά στην άκρη. Βέβαια, όπως ξέρετε, αυτή η άποψη, για αυτή την άποψη υπήρχε και η αντίθετη άποψη, ότι και υπερασπίστηκε και από παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την κυρία Σπύρου και από τον κύριο Μόσχο, ότι ουσιαστικά ο Δήμος θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερα χρήματα από το συγκεκριμένο ενίκιο, από την εκμετάλλευση δηλαδή. Υπάρχουν και οι δύο απόψεις. Έτσι ακριβώς. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Ξεκινάμε θα δούμε και στην πράξη. Αυτό. Με ένα καλό νοικοκυριό θα καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου, των δήμων, της περιφέρειας, όλων. Και θα δούμε και στην πράξη αν πράγματι μπορεί, αν είναι στα χέρια του Δήμου, να βγουν τα παραπάνω λεφτά ή δεν μπορούν να βγουν τα παραπάνω λεφτά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ πολύ καλή εικόνα. Σε και μια αν βγαίνουν κατάσταση και παραπάνω λεφτά, κύριε Σαλβανίνα, δεν ξέρω αν θα κάνετε και δεύτερη σκέψη κι εσείς. Εννοείται. Αλλά τα οικονομικά στοιχεία που είχαμε στα χέρια μας όταν αναλάβαμε σαν διοίκηση από το 2011. Δεν ήταν τόσο καλά τα ήταν κάποιες χρονιές πολύ καλές. Ήταν λίγες οι χρονιές, ήταν παραπάνω τα έξοδα. Υπήρχαν ακατασταλίες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και πέρα λοιπόν μπαίνει το νερό στα βλάκι, θα ανταποκριθείτε. Μπορεί το λατομείο της Καστοριάς να ανταποκριθεί, γιατί θα εκτελούνται έργα ταυτόχρονα. Κύριε Σαλβαρίνα. Και επειδή και λόγω επαγγέλματος τα ξέρετε, μάλιστα έτσι, εδώ σας στέλνει για ένα μήνυμα και ο κύριος Γκόγκας και σας ευχαριστεί για όλες τις εργασίες χωματουργικές κτλ. Πολύ καλός επαγγελματίας, βοηθάει και με το παραπάνω. Βλέπω εδώ έρχονται και καλά σχόλια για σας. Έτσι κι αλλιώς ακούμε καλά σχόλια για σας. Θα μπορέσει η Μακεδνός να ανταποκριθεί στα παράλληλα έργα που θα γίνονται για όλους? Γι' αυτό επιλέξαμε τον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα δουλεύει το 8ωρο του κανονικά όπως πρέπει, και άμα χρειαστεί θα βάλουμε και έξτρα βάρδις. Δηλαδή, έξτρα βάρδις. Το θέμα είναι ότι είμαστε στη διάθεση, ώστε ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει να ανταπεξέλθουμε σε όλα. Η τιμή του υλικού πώς θα ορίζεται? Λοιπόν, η τιμή του υλικού καταρχήν ορίζεται και από τα μεταλλεία Βορείου Ελλάδος. Α, δεν είναι δηλαδή βάζουμε όσο θέλουμε? Όχι. Λοιπόν, τα πετρέλαια είναι πάνω. Μάλιστα. Το ρεύμα είναι πάνω. Βγαίνει ένας κατάλογος από τα μεταλλεία Βορείου Ελλάδος, ο οποίος λέει αυτός είναι ο πίνακας, και τι κοστίζει να βγει, τι κοστίζει να βγει το υλικό και τι μπορείτε να πουλήσετε. Μάλιστα. Αυτό. Άρα λοιπόν είναι ελεγχόμενη η τιμή που θα πουλάει το λατομείο. Στην κοινωνική πολιτική τώρα, ακούγαμε πάντα ότι το λατομείο βοηθούσε, γιατί ήταν και στην περιοχή την ευρύτερη μαυροχωρίου κτλ. Ότι εκεί
δωρεάν υλικό, ό,τι χρειαζόταν οι κάτοικοι κτλ. Η κοινωνική πολιτική του Λατομείου ποια θα είναι από εδώ και πέρα? Μπαίνει σε νέα βάση, θα ακολουθήσετε την παλιά πεπατημένη? Τι θα γίνει ακριβώς? Λοιπόν, προς το παρόν θέλουμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από το μηδέν, να δούμε πώς θα πάει αυτό το διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα με το σωστό τρόπο. Δεν θα φεύγει από πάνω κάτι ατιμολόγητο, κάτι χωρίς τιμολόγια και αυτά, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Και πάμε να στρώσουμε μια εταιρεία, να την οικοκυρέψουμε και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Άρα λοιπόν, ξεκινάτε από το μηδέν, θέλετε να βάλετε τη σειρά και από εκεί και μετά είστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και για την κοινωνική πολιτική της Μακεδνός, που δεν ξέρω αν θα εξαντλείται μόνο για το χωριό Μαυροχώρη ή στην ευρύτερη περιοχή Κρεπενής, ή αν σκέφτεστε με τη νέα βάση που βάζετε να βοηθήσετε και άλλα μέρη του Δήμου της Καστοριάς. Λοιπόν, πρώτος ρόλος του Λατομείου είναι για όλα τα έργα του Δήμου Καστοριάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Με αυτό ξεκινάμε και μακάρι να πάνε όλα καλά, να βοηθήσουμε όποιον μπορούμε από τη μεριά μας. Τώρα, μαθαίνοντας και οι υπόλοιποι στο Δημοτικό Συμβουλίο, οι υπόλοιπες παρατάξεις και όλοι έχουν εμπλακεί με αυτό το θέμα, την εξέλιξη, συζητήσετε καθόλου μαζί τους, ποια είναι η θέση τους, η άποψή τους? Ή αν πρόκειται να γίνει αναφορά σε κάποιο από τα επόμενα Δημοτικά Συμβουλία ή ενημέρωση από εσάς προς το Σώμα για τις εξελίξεις? Σε αυτό το κομμάτι, σαν απόφαση με το ΔΣ, είπαμε ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Πήραμε αυτή την απόφαση και ξεκινάμε δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Άμα τεθεί κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει και εκεί κατάλληλη ενημέρωση για να... Για την όποια εξέλιξη ή απορία που μπορεί να έχει κάποιος σύμβουλος από την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τώρα, μετά το Λατομείο, επαναλαμβάνω. Ναι. Συγγνώμη, καλύτερα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι στην ευθύνη της Μακεδνός. Λιμναίος οικισμός. Εκεί υπάρχουν τα επόμενα σχέδια σας? Τι κάνετε και με τα υπόλοιπα? Υπάρχουν, τα είχαμε ξαναπεί νομίζω. Ναι. Ο στόχος αλλά είναι. Αλλά μήπως κλείνοντας ένα θέμα, πάμε και στα επόμενα. Το επόμενο που πάμε τώρα. Ο στόχος είναι ένας. Λοιπόν, την Δευτέρα, 14 του μηνός, είχαμε μία τηλεδιάσκεψη με τον καθηγητή, τον κύριο Κοτσάκη, ναι, στο τμήμα αρχαιολογίας που είναι στο Δεσπηλιό. Μιλήσαμε για κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για την ανακατασκευή του λιμναίου οικισμού όλο από την αρχή. Δηλαδή τρέχουμε και αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε λίγο πριν την υπογραφή. Οπότε και ο λιμναίος οικισμός σιγά σιγά παίρνει την ανάπλασή του. Θα κάνουμε και ένα μικρό μουσείο. Κοιτάμε όλα να τα αξιοποιήσουμε. Μετά το Λατομείο είναι το επόμενο που καταπιάνεστε. Ναι. Και το λιμανάκι δίπλα στο λιμναίο οικισμό, το οποίο κοιτάμε εκεί πέρα ώστε να έρθει το καράβι εκεί. Αυτό είναι το σως για μας. Για να φτάσει το καραβάκι και στον λιμναίο οικισμό. Ναι. Όπως εκεί θα έχουμε το ηλιακό σκαφάκι. Θα το έχουμε εκεί πέρα για περιήγηση 8 ατόμων. Θα κάθεται στον λιμναίο οικισμό δίπλα. Και θα κάνει μια περιήγηση και για 8 άτομα με βάση τον λιμναίο οικισμό. Έτσι. Λιμναίο οικισμό και σπήλαιο του Δράκου. Δηλαδή αυτό να έχει μια πορεία. Συγκεκριμένα λιμναίο στη σπηλιά και πάλι πίσω. Έτσι ακριβώς. Και άμα θέλει κάποιος τουρίστας να το πάρει για κάτι παραπάνω, είναι στη διάθεσή του. Λοιπόν, κοιτάμε και για ένα χώρο, ναι, για συναυλιακό χώρο. Ο χώρος εκεί πέρα στο λιμναίο οικισμό. Υπάρχει ο συναυλιακός, σαν μια έτοιμη υποδομή. Είναι σαν μια έτοιμη, θέλει καλύτερη περίφραξη, μια μεγαλύτερη σκηνή. Ρεύμα υπάρχει, τουαλέτες υπάρχει, είναι κλειστός ο χώρος και δεν υπάρχει κάπου αλλού κάτι ανάλογο. Και κοιτάμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό με κάποια ενοικίαση, με το οτιδήποτε, ώστε να υπάρχει ένας χώρος στο Δήμο Καστοριάς. Πρέπει να τον αναδείξουμε λίγο τον λιμναίο, γιατί είναι ο αρχαιότερος λιμναίος οικισμός στην Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αρχαιότερος στην Ευρώπη. Και αυτό συζητούσαμε με τον καθηγητή, ότι πρέπει όλα τα σχολεία όλες της Ελλάδος να περάσουν, να το γνωρίσουν. Να το μάθουν αρχικά. Να το μάθουν ότι εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να μάθουν και τη δουλειά των αρχαιολόγων που κάνουν εκεί πέρα. Έτσι. Οπότε όλα αυτά θα στηθούν μπροστά στο λιμναίο οικισμό, ώστε όλα τα παιδάκια, όλα τα σχολεία που θα έρχονται εκεί πέρα να έχουν την ενημέρωση από τους αρχαιολόγους. Η Βασιλική από το Μαυροχώρη μας στέλνει ένα μήνυμα. Πρέπει να είναι όλοι αισιόδοξοι για να πετύχουν, μας λέει εδώ η Βασιλική. Και βεβαίως το Μαυροχώρη, που είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα του Δήμου της Καστοριάς, έχοντας από
παλιά. Και εδώ μπαίνει και το συναισθηματικό. Το καραβάκι, το λατομείο κτλ. Θέλουν και στο Μαυροχώρι, όπως καταλαβαίνετε, να τους δώσετε την αντίστοιχη προσοχή, κύριε Σαλβαρίνα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Το καραβάκι ήδη τα Σαββατοκύριακα κάνει δρομολόγια και μέσω Μαυροβού και μέσω Μαυροχωρίου. Εγώ αυτό που ζήτησα ήταν να μπορούσαμε να ανοίξουμε και το Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα, ναι, ώστε ναι. ο τουρίστας να γίνεται μια στάση εκεί, να γίνεται μια αυτό. Ανταλλαγή τουριστών, ναι, σωστό, στο τουριστικό σωστό. Κομμάτι. Οπότε πιστεύω όλα γίνονται με πολλή δουλειά, να τα συνδυάσουμε όλα και να τα κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή και από το Λιμνίο Οικισμό θα μπορεί το καράβι να πηγαίνει απευθείας εκεί με τη σπηλιά του Δράκου, με το δήμαρχο που μιλήσαμε για τις δομές. Προσπαθούμε να πάρουμε και τη σπηλιά του Δράκου ώστε να είμαστε καθαρά τουριστική επιχείρηση. Μάλιστα. Τώρα για το ηλιακό καραβάκι, είπατε ότι μπορεί να βγει στην κυκλοφορία με ενοικίες για 8 άτομα από το καλοκαίρι το φετινό, ας πούμε, τώρα με το που θα ανοίξει ο καιρός. Με το που θα ανοίξει ο καιρός είστε έτοιμοι να το βγάλετε από το λιμένο οικισμό για... Μάλιστα. Το έχουμε στο ΔΙΝΑΚ αυτή τη στιγμή, το βάψαμε, το συντηρήσαμε, κάναμε όλες τις ενέργειες για να λειτουργήσει. Είναι έτοιμο, με το που θα ανοίξει ο καιρός θα βγει και αυτό θα κανονικά. Θα βγει και αυτό στη λίμνη. Όπως λογικά μας είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή, βγαίνουν και τα ηλιακά ποδήλατα επιτέλους. Έτσι ακριβώς. Να τελειώσει ο χειμώνας και θα τα βγάλουμε. Θα βγουν με την άνοιξη και τα ηλιακά ποδήλατα επιτέλους. Πριν το Πάσχα πιστεύω θα βγουν. Μισό λεπτό, δουλεύουν εκεί τα αστικά, η φόρτιση. Είμαστε εντάξει, το δοκιμάσαμε. Η φόρτιση εκεί δουλεύει. Το θέμα είναι ότι για τη λειτουργία των ποδηλάτων δεν μπορεί να γίνεται εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει συντήρηση. Ναι, δηλαδή ναι. θα πρέπει τουλάχιστον να κάθονται δύο άτομα εκεί. Και θα κάθονται δύο άτομα τι, από το πρωί μέχρι τις 4 ώρα και μετά θα τα κλειδώνουμε. Λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε κάτι άλλο. Να μπουν μπροστά από το ενιδρίο και μπροστά από τη σπηλιά του Δράκου, οι οποίες είναι δομές μας. Οπότε θα υπάρχει και άνθρωπος εκεί πέρα, είναι όλα με σέρβις τα ποδήλατα. Παίρνεις και φεύγεις. Το και έρχεσαι πάλι άλλος, πίσω. Δηλαδή, πληρώνεις και μια χαρά. Έχουμε ένα μεγάλο πάρκινγκ από πίσω, από το ενιδρίο. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το αμάξι εκεί, να πάρει το ποδήλατο, να κάνει ό,τι δουλειά θέλει. Το ποδήλατο θα είναι με χρονοχρέωση. Πώς το σκέφτεστε? Αυτό θα το συζητήσουμε στο ΔΣ όταν έρθει η ώρα ακριβώς. Δηλαδή πριν βγει η χρονοχρέωση. Ναι. Τώρα... Αυτό ακριβώς. Όπως είναι παντού, θα κοιτάξουμε κι εμείς. Κάπως έτσι μπορούμε. Ώστε να μην επιβαρύνουμε και τους πολίτες όμως. Αυτό να είναι. Εντάξει, κάτι, είναι σίγουρο κι αυτό, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να βγαίνουν και τα έξοδα τουλάχιστον τη συντήρησης των ποδηλάτων. Αυτό γιατί είναι. Γιατί μας είχατε πει την άλλη φορά ότι από την αχρησία τα ποδήλατα έχουν υποστεί και ζημιές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποια που δεν λειτουργούν καν. Όχι, όλα δουλεύουν, όλα τα έχουμε φτιάξει και περιμένουμε την άνοιξη. Μάλιστα. Κορμοράνος μας λένε εδώ. Τι γίνεται με την ψαροταβέρνα εκεί, το κτίριο. Ναι. Και τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση? Λοιπόν, ένα από τα πιο ωραία μαγαζιά της λίμνης, του Δήμου. Και τα ψαράδικα. Λοιπόν, εμείς κοιτάξαμε μήπως μπορούμε να το πάρουμε σαν Μακεδνός, γιατί το έκτισε η ίδια η Μακεδνός, και κοιτάμε τώρα λίγο τη διαδικασία των εγγράφων. Τι γίνεται και πού εμπλέκεται οι υπηρεσίες που... Πώς να το πω τώρα. Που θα καθορίσουν το μέλλον ίσως και μιας νέας δημοπρασίας για αυτό το. Οπότε το κοιτάμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, επειδή το έκτισε η Μακεδνός όλο αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε θα δούμε πώς λογικά θα πάει. Λογικά θα το νοικιάσει και πάλι η Μακεδνός. Το έχουμε στους στόχους και εμάς θα μας βόλευε πάρα πολύ να είναι δίπλα το καράβι, δηλαδή κάθε δομή να έχει από δίπλα κάτι. Μάλιστα. Με τα ψαράδικα, υπάρχει κάποιο θέμα? Με τα ψαράδικα. Δεν έχουμε εμείς σαν Μακεδνός κάτι εκεί πέρα. Εμείς το λιμανάκι που έχουμε εκεί πέρα, ήδη κάναμε κάποιες εργασίες μέσα στις γιορτές, πριν να ξεκινήσει ο τουρισμός, ώστε αυτό το λιμανάκι να έχει μια άλλη εικόνα εκεί πέρα, γιατί οι ίδιοι ντρεπόμασταν στην κατάσταση που ήταν. Οπότε κοιτάξαμε να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε ακόμα παραπάνω. Μάλιστα. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι άλλο. Νομίζω ότι είπαμε 5 πράγματα και για τις υπόλοιπες δράσεις. Ενώ βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Για τα ποδήλατα μας ρωτάνε, για να κυκλοφορήσουν τα ποδήλατα δεν πρέπει να έχουν οι δρόμοι... Α, μάλιστα, πρέπει να είναι και οι δρόμοι στρώμετος, σύστος, άμα δες με τον κύριο Τσανούσα. Να μην χαλάσουν, φαντάζομαι,
Το εξήγησε λίγο ο κύριος Τσανός. Θα είναι μάλλον μια δύσκολη χρονιά σε σχέση με την κατάσταση των δρόμων, μια και ο ένας θα σκάβει μετά τον άλλον. Θα υπάρχει ένα εργοτάξιο στην πόλη. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη σου δίνει την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι παιδιά αρχίζουμε να κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται και να τα αφήσουμε όπως είναι τα πράγματα. Ξέρω ότι θα σκαφτεί το αέριο, θα σκαφτεί το νέο νερό της Καστοριάς. Θα σκάβονται οι κόμβοι για την Ομαρχία. Πιο πέρα για τη Γραβιά, η Ορεστίων, ανάπλαση. Είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά θα τα βρούμε μπροστά μας, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Όχι. Μακάρι να μπορούσαμε αόρατα να σκάβουμε από κάτω. Δεν γίνεται. Φαντάζομαι όμως, γιατί όντως θέλει και ο κόσμος μετά από πολλά χρόνια ασφαλτοστρώσεις, γιατί έχει να δει πάρα πολλά χρόνια, αλλά όπως διευκρινίστηκε και χθες, καμία ασφαλτόστρωση δεν θα γίνει αν δεν ολοκληρωθούν όλα τα έργα που είναι από κάτω. Από κάτω, ναι. Και αυτό είναι το σωστό. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό. Οπότε είναι μια χρονιά που εκτός των άλλων θα πρέπει να κάνουμε και λίγο παραπάνω υπομονή. Οπότε ο καθένας στο στόχο του, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε σιγά σιγά, γιατί όλα με δουλειά γίνονται. Άνθρωποι της δουλειάς είμαστε όλοι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα σαν παράταξη. Δουλεύουμε όλοι μαζί, οπότε πιστεύω ότι θα τα κερδίσουμε όλα σιγά σιγά. Εγώ τώρα τι να σας ευχηθώ. Καλές δουλειές λοιπόν. Καλές δουλειές για το Λατομείο, καλές δουλειές για το ηλιακό καραβάκι, καλές δουλειές για τα ποδήλατα, για τον λιμναίο οικισμό. Ένας-ένας οι στόχοι να φεύγουν, να πάνε αυτά τα πράγματα στο κόσμο, στο πολίτη, στο τουρίστα, ώστε να ευχαριστούνται την πόλη. Ναι, και εδώ να διευκρινίσουμε μια και το λέτε αυτό, γιατί αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Όλες τις επιχειρήσεις εντός εισαγωγικών που έχουν οι Δήμοι δεν τους έχουν ουσιαστικά για να δεν τους έχουν σίγουρα για διακοσμητικά στοιχεία, αλλά δεν τις έχουν ούτε για να γεμίζουν την τράπεζα. Τις έχουν για να έχουν έσοδα ώστε ανταποδοτικά να πηγαίνουν προς τους πολίτες. Έτσι ακριβώς. Και υπό αυτή την έννοια λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Άλλες φορές καλύτερα, άλλες φορές χειρότερα, άλλες φορές και μέσα, αλλά ο στόχος αυτός είναι ουσιαστικά. Το τι χρήμα βγαίνει από αυτές τις υποθέσεις να ξαναγυρνάνε με έργα προς τον κόσμο. Όταν αυτό το επιτυχάνουμε αυτό, νομίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό το πετύχαμε και με το καραβάκι. Βάλαμε δηλαδή ένα εισιτήριο των 5 ευρώ, το οποίο ίσα ίσα είναι τα έξοδά του, ώστε να μπορεί να σταθεί στη λίμνη και να μην ξαναβγεί έξω παρκαρισμένο. Και όλο αυτό που βλέπει ο καθένας είναι η δυνατότερη διαφήμιση, τα λόγια που θα πει και σε κάποιον άλλον για να έρθει. Είναι λοιπόν ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο σε αυτό που θέλουμε για τα επόμενα χρόνια για το νομό μας, να βασιστούμε σε αυτό. Θα δούμε σε ποιο βαθμό στον τουρισμό, γιατί τα υπόλοιπα δεν πηγαίνουν καλά. Έτσι, καθόλου καλά δεν πηγαίνουν. Οπότε στόχος μας είναι η Μακεδόνος ΑΕ, τουριστική δομή, δίπλα στο τουρίστα, δίπλα στον επισκέπτη, με τις καλύτερες εντυπώσεις να φεύγει από εδώ πέρα. Κλείνοντας, σας είδα χθες και στο... Στην διαδήλωση, στην διαδήλωση, στην συγκέντρωση τέλος πάντων. Ποια είναι τα συναισθήματά σας, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ζόρι, βλέπετε και, ότι... Και εγώ είμαστε κυριολεκτικά, δεν μαζεύτηκαν πάνω από 150 άτομα εκεί. Τώρα να πω ότι έφταιγε η βροχή. Θέλετε να πούμε ότι φταίγε η βροχή και δεν μαζεύτηκε ο κόσμος. Τι να πω, κανονικά πρέπει όλοι να σταθούμε σε αυτές τις περιστάσεις. Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και η βροχή χθες. Ναι. Δεν ήταν όμως η συμμετοχή που ίσως κάποιοι να ανέμεναν. Δεν λέμε να έβγαιναν χθες 10.000 κόσμο, αλλά... Αλλά να είχε χίλια άτομα τουλάχιστον κάτι πρέπει να είχε. Να γεμίσουν οι κερκίδες, γιατί δεν γεμίσαμε ούτε το κεντρικό κομμάτι της της πλατείας της Ολυμπιακής Φλόγας. Κρίμα. Λοιπόν, κύριε Σαλβαρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλές δουλειές πραγματικά. Καλές δουλειές και... Έχουμε δουλειά και τρέξιμο μπροστά μας, οπότε συνεχίζουμε στο έργο μας. Και το Λατομείο να τρέχει και να μην φτάνει, να φτάσει, γιατί αν τρέχει και δεν φτάνει σημαίνει ότι θα γίνονται πολλά έργα πραγματικά, να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και να μην προλαβαίνει τον κόσμο να δουλεύει. Μακάρι. Και τα έσοδα για τον Δήμο και για τους πολίτες να είναι πολλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββαλή. Καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Και ήρθατε ως εδώ σήμερα για να τα πούμε από κοντά. Καλή σας ημέρα. Καλή. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο της Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Σαλβαρίνα. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr.
το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.